Κοίταξε, τραγουδάει πολύ ωραία, κλασικό τραγούδι. Της αρέσουν τα artistic πράγματα, έχει σχέση με την τέχνη, αλλά έχει σχέση πολύ, που εγώ δεν έχω καθόλου, και με τα computers και με τα οικονομικό τέτοια, στα οποία εγώ δεν είμαι πάτος, δηλαδή αυτή μου εξηγεί. Θέλω να γίνει ό,τι θέλει. Θέλω να είναι πολύ ευτυχισμένη, γιατί εγώ είμαι πολύ ευτυχισμένη με αυτό που κάνω. Και πολλές φορές μου λένε, μα δεν κουράστηκες, κάναμε πρόβα, ξέρω εγώ, μέχρι τις 12 και μετά εγώ λέω, τώρα πάμε να κάνουμε μια καλή πρόβα. Και μου λένε, βγήκε ο πρικόλακας πάλι από μέσα σου, πάμε να κοιμηθούμε, Χριστιανή μου. Ναι. Ο Μπουτζάς μου λέγε, ξαναγεννήθηκε ο Μηνωτής. Ο Μηνωτή του άρεσε η νυχτερινή προ. Τώρα σου ήρθε, είμαι μεγάλος άνθρωπος. Άσε με να πάω να κοιμηθώ. Λοιπόν, οι ηθοποιοί που κάνουμε αυτή τη δουλειά, και ενώ οι ηθοποιοί του θεάτρου, και αυτό το λέω και για τον άντρα σου, δεν κουραζόμαστε ποτέ, γιατί είναι το πάθος μας. Δεν είναι δουλειά το θέατρο, δεν είναι ένας που πάει στην τράπεζα και λέει πότε να φύγει. Είναι το δεύτερο σπίτι μας. Είναι μια δεύτερη ζωή, παράλληλη. Και νομίζω ότι το μόνο που μας ξεκολλάει από εκεί μέσα είναι η οικογένεια, ο σύντροφος, το παιδί μας. Ευτυχώς. Τίποτα. Πολλές φορές. Ευτυχώς που ξεκολλάει. Πρέπει να σας το πω, γιατί πρέπει τέτοιον άντρα να έχεις και τέτοιο σύντροφο να έχουμε. Και εγώ πρέπει να βρω τέτοιο. Ξέρεις πόσο με έχει συγκινήσει ότι έρχεται στην πρόβα και μου λέει, ποτέ δεν μου λέει κουράστηκα, πρέπει να φύγω γιατί θέλω να δω τη γυναίκα μου και το παιδί μου. Το βρίσκω πάρα πολύ συγκινητικό, σε βρίσκω πάρα πολύ τυχερή με αυτόν τον άντρα. Δεν ματιάζω, μόνο καλό κάνω. Εσύ το έκανες αυτό παλιότερα. Εννοείς να φύγω. Εγώ πού να φύγω, ήμουνα με το Φέρτη όλες τις ώρες και παίζαμε και δυο. Ναι. Και μετά ήμουνα με τον Αντώνη που γίναγε από τη Βουλή πιο αργά από μένα. Ποιο να γυρίσω να βρω. Χαλάς το κλίμα, Παύλο. Για το παιδί μου το κάνω. Για το παιδί σου το κάνω. Ναι, για το παιδί μου το κάνω. Από εδώ και πέρα για τον νέο σύντροφο θα το κάνεις όμως. Εξαρτάται από τον σύντροφο. Άμα θα τις προκοπείς, άμα θα με φέρετε καλά, άμα θα αγαπάει το παιδί μου, άμα θα αγαπάει αληθινά εμένα και όχι το εξώφυλλο να φωτογραφιζόμαστε. Ναι, εγώ θέλω σύντροφο να καθόμαστε με την παντόφλα να λέμε τι έγινε τη μέρα, όχι να φωτογραφιζόμαστε. Μόνο. Χαίρομαι τόσο πολύ, πιστεύω. Κωνσταντίνα, ήθελες να ρωτήσεις.